Την υπογραφή του η σύμβαση που παραχωρεί στο Δήμο Κορινθίων την περιφερειακή αγορά Λεχαίου έβαλε ο Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο. Πρόκειται για μια έκταση που παραμένει μέχρι και σήμερα αναξιοποιητή. Στόχο αποτελεί η αγορά Λεχαίου να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικού πάρκου και τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασία. Ο Δήμαρχο βρέθηκε στα γραφεία τη ΕΤΑΔ για την υπογραφή τη σύμβαση με το διευθύνοντα σύμβολο τη εταιρεία Στέφανο Διονύσιο Βλαστό, παρόντο του Υφυπουργού Έρευνα και Τεχνολογία Χρήστου Δήμα, η συμβολή του οποίου στην θετική έκβαση των πραγμάτων χαρακτηρίζεται από την Καθοριστική. Η έκταση που παραχωρείται προς αξιοποίηση στο Δήμο Κορινθίων είναι 102.381 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί, θα εγκατασταθούν σε αυτήν επιχειρήσει βιοτεχνολογία, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία. Είναι μια από τι μεγάλε αλλαγέ που είχα πει ότι θα γίνουν στη διάρκεια τη θητεία αυτή τη δημοτική αρχή και θα επιτρέψουν στον χώρο εκείνο να εγκατασταθούν επιχειρήσει και ελληνικέ, αλλά και επιχειρήσει από το εξωτερικό. Θα δημιουργηθούν καινούριε θέσει εργασία και μάλιστα πολύ σύντομα. Θα έρθουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό οι οποίοι θα μένουν εδώ θα είναι μια περιοχή, ένας χώρος όπου η οικονομία θα ανθίσει και θα είναι πόλος έλξης για πολλούς από την Ελλάδα και για το εξωτερικό που θα έρθουν εδώ για να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στον χώρο αυτό. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πάρκου ορίζεται στα τρία χρόνια ενώ η διάρκεια παραχώρησης στο Δήμο ανέρχεται στα 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 επιπλέον κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΤΑΔ.